Ξέρετε που θα πάμε? Θα πάμε λίγο βόρεια. Θα πάμε στη Φινλανδία, παρακαλώ. Και θέλω να πάμε να καλησπερίσουμε έναν πολύ καλό φίλο. Γίναμε φίλοι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μας που είχαμε το τελευταίο διάστημα, έως ότου προκύψει η συγκεκριμένη σύνδεση από τη Φινλανδία. Είναι ο Γιώργος Πασαδάκης. Γιώργο, καλησπέρα, και θα εξηγήσω στον κόσμο για ποιο λόγο κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα, Λευτέρη. Λοιπόν, καλά είμαστε, καλά είμαστε, και νομίζω θα είναι πολύ καλύτερα και όσοι σε βλέπουν από το οικογενειακό σου περιβάλλον, γνωστοί και φίλοι, γιατί πλέον ο Γιώργος ο Πασαδάκης τα τελευταία χρόνια διαπρέπει, και επέτρεψέ μου να το πω, στο χώρο του αθλητισμού, στο χώρο του ποδοσφαίρου. Είναι ο προπονητής μιας ομάδας για την οποία παραμιλούν το τελευταίο διάστημα διάφοροι δημοσιογράφοι στη Φινλανδία. Μιλάμε για την Ελλάς Ελσίνκη. Πολλοί μπορεί να την έχετε ακούσει αυτήν την ομάδα. Λίγοι όμως θα γνωρίζετε ότι πίσω από το τιμόνι αυτής της ομάδας βρίσκεται ένας δικός μας άνθρωπος, ένας κριτικός από την επάνω βάθια, θα τα πούμε όλα. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, Ελλάς Ελσίνκη, και δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε ξαφνικά από ποδοσφαιριστής που σε ξέραμε εμείς να είσαι εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Έχεις και ένα πέρασμα από την Αθήνα. Ξαφνικά να γίνεσαι προπονητής τα τελευταία 2-3 χρόνια, θα μας τα πεις καλύτερα, στην ομάδα Ελλάς Ελσίνκη, που έχει δημιουργηθεί από το 1990, μια ιστορική ομάδα, και καταφέρνεις τη μία επιτυχία μετά την άλλη με την ομάδα. Με την ομάδα Ελλάς Ελσίνκη. Ναι, εντάξει. Είναι πολύ διαφορετικό το να είσαι σε ένα πάγκο από το να παίζεις μπάλα. Έχει να κάνει κάτι πολύ, πολύ διαφορετικό. Ναι, είναι τρίτος χρόνος μπαίνουμε τώρα. Πρωταθλητές, πάμε στην τέταρτη κατηγορία. Πρωταθλητές, έχουμε και σχετικές φωτογραφίες και υλικό από εκείνη τη μέρα, από τη βραδιά της ανόδου, πραγματικά εντυπωσιακά πλάνα. Και με το να είσαι με άλλους 10-15 ανθρώπους από την Ελλάδα, νομίζω το κάνει ακόμα πιο όμορφο το συνέστημα, και έχω την εντύπωση ότι θα συμφωνείς και εσύ. Είναι όταν ξεκίνησε η ιδέα της ομάδας να ασχοληθώ εγώ, ήταν κατά βάση, δεν ήταν αποκλειστικά και μόνο το αθλητικό κομμάτι. Είναι κάτι που το χρειαζόταν λίγο εδώ η κοινότητά μας. Γιατί υπάρχει ένα generation gap, να το πω. Υπάρχουν δύο ταχυτήτων μετανάστες. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είχαν έρθει στις αρχές του 70 και του 80, και μετά είμαστε εμείς οι πιο νέοι που έχουμε έρθει με την οικονομική κρίση. Οπότε η ομάδα θέλαμε να καλύψει και ένα πολιτιστικό κενό, εισαγωγικά, που υπήρχε, να μπορέσουμε λίγο να μαζευτούμε πιο πολύ οι νέοι Έλληνες μαζί. Να ενδυναμώσετε έτσι και το ηθικό όλων εκείνων των Ελλήνων, που ένιωθαν και λίγο αποκομμένοι και από την πατρίδα, αλλά και με τα δρόμενα που δεν λάμβαναν χώρα στο Ελσίνκι. Αυτό που είχε μπει σαν ιδέα την πρώτη χρονιά, είχε και μεγάλη επιτυχία. Το λέω συχνά, είναι ότι κάθε περιοχή, έχω πει, στην Κρήτη έχει τη δικιά της ομάδα. Κάθε χωριό έχει την ομάδα της. Έτσι καταφέραμε και εμείς εδώ τη δικιά μας την ομάδα, την FC Ελλάς Ελσίνκη, να την κάνουμε την ομάδα του χωριού, να έρχεται ο κόσμος, να περνάει καλά, να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο, θέλω να ελπίζω. Παίζεται πολύ καλό ποδόσφαιρο, και ξέρεις, είδα κάποια δημοσιεύματα εκεί και στον τύπο τον τοπικό. Πάτησα βέβαια μετάφραση στο Google, γιατί δεν μπορούσα να τα μεταφράσω, να πω την αλήθεια, δεν θέλω να λέω ψέματα. Μου θύμισε λίγο τα δημοσιεύματα που ακούμε εμείς εδώ, με υπερβολή βέβαια λίγο, τα δημοσιεύματα που ακούμε το τελευταίο διάστημα για την ομάδα του Όφη, που παίζει ένα διαφορετικό, ένα ποιοτικό ποδόσφαιρο. Κάτι αντίστοιχο γράφεται και για την ομάδα FC Ελλάς Ελσίνκη στη Φινλανδία, ότι από εκεί που τελικά ήταν μια ομάδα με 8 παίκτες, πριν από 2-3 χρόνια, ξαφνικά έρχεται ένας κριτικός στο τιμόνι, αλλά και άλλοι παράγοντες του αθλητισμού, και φτιάχνουν μια δυναμική ομάδα με Έλληνες μέσα και κάποιους ξένους. Είναι μια μερίδα παικτών από άλλες χώρες, και τελικά πάτε μια ομάδα δυναμικά ψηλά. Ναι, εδώ μου κάνεις ωραία πάσα να πω ότι η προσπάθεια δεν είναι δικιά μου μόνο διοικητικά. Γιατί για να γίνει κάτι θέλει πολύ προσπάθεια, και τα δύο περασμένα χρόνια σαν αντιπρόεδρος και της ομάδας και μαζί με τον πρόεδρο, τον Κώστα του Δημητρά, τον Χάρτο Κύρκο που είναι παίχτης και γενικός αρχηγός, και κάποια άλλα παιδιά, καταφέραμε και στήσαμε ένα ωραίο συμβούλιο, ένα ωραίο ΔΣ, και κάναμε όλοι μαζί μια συλλογική προσπάθεια
και τα καταφέραμε να γίνει αυτό το πράγμα διοικητικά και εκτός γηπέδου. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί έχει πολύ ζουμή η ιστορία η δική σου και επέτρεψέ μου, γιατί ξεκίνησες πριν από κάποια χρόνια, λίγο πριν την κρίση, εκεί στην κρίση, να φεύγεις τελικά από την Κρήτη. Ποδοσφαιριστής, έπαιζες ποδόσφαιρο εδώ στην ομάδα της Χερσονήσου, πολλοί που θα σε βλέπουν τώρα θα σε θυμούνται και έφυγες από την Κρήτη κάποια στιγμή όχι μόνο για το κομμάτι του ποδοσφαίρου αλλά να πούμε και την δεύτερη σου ιδιότητα, είσαι και ένας καταπληκτικός μάγειρας από ό,τι μαθαίνω και εργάζεσαι σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του Ελσίνκη, στο Χίλτον. Ναι. Για πες μας λίγο αυτό το πέρασμα, αυτή τη διαδρομή. Κοίτα να δεις Λευτέρη, όταν παίζεις μπάλα είναι πολύ όμορφο. Αλλά όταν καλός ή κακός στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο είναι και δύσκολο. Ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλο, δεν είναι αυτό που μπορεί να συντηρήσει πάντοτε για πολλούς λόγους. Όταν λοιπόν είσαι νέος και έχεις δουλέψει για τον εαυτό σου, έχεις να κάνεις κάποιες επιλογές. Άλλες είναι εύκολες, άλλες είναι δύσκολες. Εγώ στα 23 μου ένιωσα ότι όταν με σταμάτησαν το ποδόσφαιρο γιατί δεν μου έδινε η ομάδα που ήμουν τότε το δελτίο μου. Στη Κρήτη ή στην Αθήνα. Αθήνα. Στην Αθήνα. Ναι. Ένιωσα την ανάγκη ότι θέλω να δημιουργήσω. Και δυστυχώς δεν μου δόθηκε. Δεν πίστευα ότι αυτό μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Διότι, δόξη τω Θεώ, έχω κάνει και άλλες δουλειές εκτός ποδοσφαιριστής στα καλοκαίρια μου και μετά που σταμάτησα την μπάλα. Και το ελλατικό κομμάτι είναι δύσκολο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει οργάνωση, υπάρχει εκμετάλλευση. Οπότε υπήρχε η διέξοδος της Φιλανδίας, τη δοκίμασα και πέτυχε. Σου βγήκε. Μου βγήκε, εντάξει. Πολύ προσπάθεια. Δεν πετυχαίνει κάτι από μόνο του. Το θέμα είναι ότι να θέλεις να προσπαθήσεις κάτι και να σου δίνει τα σωστά όπλα. Γιατί εγώ έφυγα και πολλά άλλα παιδιά έχουν μείνει κάτω στην Ελλάδα. Και αυτά τα παιδιά δεν έχουν κάτι περισσότερο από μένα, απλά προσπαθούν ίσως με λιγότερα εφόδια. Μάλιστα. Τώρα όμως έχεις βρει την παρέα σου, την ομάδα σου, είστε όλοι μαζί μια οικογένεια. Υπάρχουν άλλοι κριτικοί ποδοσφαιριστές μέσα στην ομάδα και θέλω να επανέλθουμε στο κομμάτι της ομάδας FC Ελλάς Ελσίνκη. Υπάρχουν άλλοι κριτικοί ή άλλοι Έλληνες, από πόσα μέλη αποτελείται η ομάδα? Είμαστε στα 24 άτομα. Ναι. Παίχτες. Και δόξα τω Θεώ έχουμε παιδιά από όλη την Ελλάδα. Έχουμε από την Κρήτη, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από τα Γιάννενα, από την Καστοριά. Από τη Σάμο, από Ρόδο και όχι μόνο παικτικά και διοικητικά υπάρχουν άτομα που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, δεν είναι παίκτες, αλλά είναι μες στην ομάδα. Και από εκεί πέρα έχουμε Βέλγους, έχουμε παιδιά από το Ιράκ, έχουμε παιδιά από Γερμανία, έχουμε από πολλές εθνικότητες, Φιλανδούς, Σουηδούς. Μάλιστα. Και η ιστορική διαδρομή της ομάδας ανάγεται πίσω περίπου στα 30 χρόνια, δημιουργήθηκε από Έλληνες πάλι ομογενείς. Η ομάδα δημιουργήθηκε από Έλληνες ομογενείς πριν 30 χρόνια. Στο τιμόνι ήταν ο προηγούμενος προπονητής της ομάδας που ήταν 26 χρόνια συνεχόμενα και ναι, την έχει κρατήσει τη ζωή την ομάδα τόσα χρόνια, ο κύριος Γιώργος Ακύρογλου. Ήταν τα ιδρυτικά μέλη. Είχε από αυτά που έχω μάθει από άλλους ανθρώπους που δυστυχώς δεν θυμάμαι τα ονόματά τους τώρα. Είχαν την ανάγκη να παίξουν μπάλα και θέλαν να παίξουν ποδόσφαιρο και δημιουργήθηκε η ομάδα. Πάντως όση ώρα μιλάς εσύ και συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε και πλάνα δίπλα, δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα, βλέπεις περιέγραψε μας λίγο τα συναισθήματα, εκείνη τη στιγμή φαντάζομαι που κατακτήσατε τον τίτλο φέτος το καλοκαίρι, έτσι? Τον τίτλο πρέπει να σου πω, το κατακτήσαμε στο τελευταίο μάτς, με ένα βαθμό διαφορά από τον δεύτερο. Μπράβο. Με μία ήττα. Μία μόνο ήττα σε όλο το πρωτάθλημα. Μία και πονεμένη, τέλος πάντων. Από το δεύτερο της σειράς ή από άλλη ομάδα? Από τον έκτο, απλά ήταν και λίγο αλλίωση αποτελέσματος στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δυστυχώς. Παντού τα πάντα δηλαδή, δεν είναι και η διαιτησία στα αυτά τα επίπεδα πάρα πολύ καλή. Βαρ δεν έχει εκεί, βαρ. Δεν έχει βαρ. όχι. Αλλά και σε άλλες χώρες που έχει, βλέπουμε ότι δεν.
δεν έχει πολλά αποτελέσματα πάντα το VAR. Δεν έχει απόδοση. Δεν έχουμε απαιτήσεις από τις διαιτητές της κατηγορίας μας, γιατί είναι ερασιτέχνες άνθρωποι. Δεν είναι... Ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέψεις από εδώ και στο εξής, το πρωτάθλημα φέτος θα το πάρουμε, θα ανέβουμε κατηγορία. Κοίτα να δεις, ο στόχος είναι για μένα να πάμε back to back. Τα παιδιά έχουν διάθεση. Υπάρχει πίεση στον πρωταθλητισμό, γιατί όταν κυνηγάς το πρωτάθλημα, επί της ουσίας κάνεις πρωταθλητισμό. Και επειδή εδώ πέρα τα πιο πολλά παιδιά δεν είναι όπως στην Ελλάδα, που παίζουν μπάλα ή μη επαγγελματικά, είναι το χόμπι τους, κάνουν αυτό που αγαπάνε και είναι, έχει μια δυσκολία το να διαχειριστεί αυτή την πίεση με ενήλικες οι οποίοι είναι σε ένα άλλο mentality κιόλας όταν δεν είναι Έλληνες. Πάμε για το καλύτερο δυνατό που είναι κατ' εμένα το πρωτάθλημα, κατ' εμέ, αλλά... Τι να σου πω τώρα, είναι ακόμα νωρίς. Εδώ θα είμαστε ούτως ή άλλως να παρακολουθούμε τις κινήσεις και τις επιτυχίες της ομάδας. Ξεκινάει τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Ναι, έχει πολύ χιόνι. Όχι τώρα. Γενικά όμως πέφτει η θερμοκρασία, δεν υπάρχουν γήπεδα. Είναι summer season το πρωτάθλημα στη Φιλανδία. Δηλαδή ξεκινάει τον Απρίλιο και τελειώνει Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Με τις καιρικές συνθήκες πώς θα πας εκεί, γιατί έφυγες από ένα νησί, φαντάζομαι που είναι. Χαρά Θεού και ξαφνικά βρέθηκε στη Φιλανδία με το κρύο, με το χιόνι. Κοίτα να δεις, εγώ πάντα ήθελα να μάθω snowboard, οπότε όταν έρθω στη Φιλανδία έμαθα snowboard. Γενικά δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνει focus κάποιος στα αρνητικά σε κάτι που κάνει, γιατί θα τον πάρει από κάτω. Δηλαδή, εντάξει, έχει κρύο, έχει χιόνια, ήξερα που ερχόμουν, δεν μπορώ να κάθομαι να κλαίγομαι γι' αυτό. Η λογή μου ήταν. Σωστά. Πες μου και κάτι τελευταίο, στο μυαλό σου, στην πίσω μεριά του μυαλού σου, υπάρχει επιστροφή στην Κρήτη, στην Ελλάδα? Και αν ναι, γιατί είπαμε έχεις και διτή ιδιότητα, η μία είναι του μάγειρα και η άλλη του προπονητή και δεν ξέρω κατά πόσο τελικά το κομμάτι της προπονητικής θα σε κερδίσει και θα ασχοληθείς και περαιτέρω και με την επιστροφή σου στην Ελλάδα, αν το έχεις σκεφτεί και αυτό βέβαια. Φυσικά και το έχω σκεφτεί, φυσικά είναι και κάτι που ξεκίνησα τώρα τελευταία δύο χρόνια. Και θέλω να το εξελίξω. Η προπονητική είναι ένα πράγμα, είναι ένα επάγγελμα, να το πούμε έτσι, πολύ ιδιαίτερο, διότι έχει να κάνει με να διαχειρίζεις ανθρώπους, ψυχολογίες, συναισθήματα, να εκτελείς και άλλα πράγματα εκτός το αθλητικό κομμάτι. Οπότε θα δείξει είναι πώς θα εξελιχθώ μέσα σε αυτό το κομμάτι, μακάρι να τα πάω καλά και όταν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα κάποια μέρα. Λίγοι είναι αυτοί που φεύγουν και δεν θέλουν να γυρίσουν. Τι να σου πω, Λευτέρη, η Ελλάδα είναι και ένα κλειστό, χωρίς ποδοσφαίρο είναι αρκετά κλειστός, οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι στην Ελλάδα θα μπορέσω να κάνω αυτό. Δηλαδή, αν σκεφτώ ότι θα ήθελα να κάνω κάτι σε μεγαλύτερες κατηγορίες, θα προσπαθούσα να το κοιτάξω πρώτα εδώ και μετά, αν υπάρχει κάτι στο εξωτερικό, και μετά στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εμείς ό,τι να κάνει θέλουμε να σου ευχηθούμε να έχεις καλή επιτυχία, να έχεις δύναμη, να πάρετε το πρωτάθλημα και φέτος, να τοποθετήσετε τον ελληνισμό και στο Ελσίνκι όσο πιο ψηλά γίνεται και εμείς βεβαίως θα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ένας δικός μας άνθρωπος και δικά μας παιδιά που συμμετέχουν στην ομάδα βρίσκεται στο τιμόνι αυτής της ομάδας. Ελλάς Ελσίνκι. Γιώργο Πασαδάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, χάρηκα πολύ για την γνωριμία και επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Ναι, στη διάθεσή σου, Λευτέρη μου, πάντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες.